Άγριο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη της δολοφονικής μηχανής που ακούει στο όνομα Μαριάν Κόλλα και των συνεργών του έχει εξαπολύσει η ελληνική αστυνομία στους ορεινούς όγκους της στερεάς Ελλάδας. Κρέμα, μα έχει πόλεμο, τρεις πόσους είναι. Υπάρχει φόβος από τους κατοίκους εδώ, όλοι είναι αναστατωμένοι. Γίνονται επιχειρήσεις. Υπάρχει ως στρατός, αστυνομία, δικές δυνάμεις, οπότε δεν γλιτώνουν. Οι τέσσερις κακοποίοι φέρουν βαρύ οπλισμό, αλεξίσφαιρα, γυλαίκα, χειροβομβίδες και καλάσνικοφ. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι έχουν διασπαστεί. Κινούνται σε ομάδες των δύο ατόμων ή και μεμονωμένα. Κινούνται μεταξύ των ομών Θειότητας, Ευρυτανίας και Τολοκαρνανίας. Έχουν επικοινωνία μεταξύ τους. Βασικός στόχος του Μάριαν Κόλλα ήταν να φτάσει στο θέρμο που είχε συγγενής. Η υπόθεση θα να έχουμε και άλλα κρούσματα, θα να έχουμε και άλλα θύματα. Σας φοβίζει το γεγονός ότι. Άμα το βλέπεις στη γειτονιά σου, περίμενε το και στην πόρτα σου, λένε οι παλιοί. Για πήγαινε εσύ τώρα να μπουν το βράδυ Αλβάνοι μέσα. Βρισκόμαστε στο χωριό Μάνδρα. Εδώ οι περισσότεροι κάτοικοι γνωρίζουν έστω και φυσιογνωμικά τον Κόλλα. Και αυτό γιατί πριν από λίγα χρόνια δούλευε και έμενε στο συγκεκριμένο χωριό. Δούλευε κάποιες αγροτικές δουλειές και παρέμεινε εδώ στο χωριό σε κάποιο χρονικό διάστημα. Τώρα 10 μέρες ήταν, 5 μέρες ήταν σε μια περιοχή, σε κάποιο σπίτι, το οποίο είναι εγκατελειμμένο τώρα. Έμπειροι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι ο Κόλλα που εδώ τον βλέπετε στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων είναι εκτός ελέγχου από παρατεταμένη χρήση κοκαίνης και έχει αποφασίσει να μην παραδοθεί. Είναι αυτός που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές πυροβόλησε σε ίσθυμια και δίστομο. Περίμενε το τρίτο του παιδί και δεν το κράτησε στην αγκαλιά του. Αυτό είναι μεγάλο πλήγμα. Όλα δείχνουν ότι είναι ο αρχηγός της συμμορίας. Το 2010 είχε συλληφθεί για ληστείες τραπεζών μετά από αιματηρή συμπλοκή στο Βύρονα, όπου έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με τους αστυνομικούς 25χρονος βορειοϋπειρώτης. Τότε είχε πει: «Είναι η πρώτη και η τελευταία φορά που με πιάνετε. Την επόμενη φορά ή θα σας σκοτώσω ή θα με σκοτώσετε». Στην κατοχή του βρέθηκε ένα πραγματικό οπλοστάσιο, 4 καλάσνικοφ, 25 χειροβομβίδες, 2 πιστόλια, 10 κιλά εκρηκτικής ύλης TNT και εκατοντάδες σφαίρες. Ο Κόλλα ξεκίνησε τη δράση του το 1998 στη Θεσσαλονίκη με ληστείες. Ήταν μέρος της συμμορίας των ληστών με τις Βαριοπούλες και είχε πυροβολήσει αστυνομικούς στην Κόρινθο μετά από ληστεία σε τράπεζα αλλά και υπαλλήλους λογιστηρίου στο Άργος. Το Νοέμβριο του 2009, μέσα στο αστυνομικό τμήμα Θηβών, με όπλο που είχε κρύψει στις τουαλέτες συνεργός του, ακινητοποίησε τους αστυνομικούς και απέδρασε. Αυτοί σκοτώνουν και τσέρι αφνού τσεφαϊνίκους. Τόντις. Άδικα. Μαζί του αποφασισμένοι για όλα ο 37χρονος Αντμίρ Μουρατάη και ο 25χρονος Κλεμέντ Κάλλα, οι οποίοι είναι αχώριστοι και δράστες της ληστείας στην Εθνική Τράπεζα της Λάρισας. Μέλη της ίδιας συμμορίας έχουν στο ενεργητικό τους 9 ληστείες τραπεζών με λία μεγαλύτερη των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Έκλεβαν αυτοκίνητα και άνοιγαν σπίτια σε κεντρική Ελλάδα και Πελοπόννησο. Ανατείναξαν 6 ATM και πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικών σε απόπειρα ληστείας τράπεζας στην Ηλιούπολη. Επίσης πυροβόλησαν και τραυμάτισαν οδηγό ταξί, από τον οποίο πήραν το όχημα για να διαφύγουν. Συνελήφθησαν τον Ιανουάριο του 2013. Έμειναν στη φυλακή μόλις 50 ημέρες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο η ομάδα των κακοποιών να αλλάζει δομή και μέλη σε τακτά χρονικά διαστήματα και να εντάσσεται κατά διαστήματα σε αυτή και ο Ηλίρ Κούπα, ο οποίος επίσης καταζητείται. Μέλος και αυτός τετραμελούς συμμορίας ληστών, συνελήφθη στο Νέο Κόσμο το 2011. Είχε συλληφθεί για διακίνηση εκρηκτικών και ναρκωτικών στη Θήβα. Ήταν και αυτός μέσα στο αυτοκίνητο των κακοποιών που είχαν πυροβολήσει εναντίον της 25χρονης Κατερίνα Ζόγαλη. Οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ένας πραγματικός πόλεμος με βαρύ οπλισμό, χειροβομβίδες και εκρηκτικά διεξάγεται στα ορεινά της Ετωλοκαρνανίας.